στην πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και το σκάνδαλο Λαγκάρτ, ζητά να διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες του Γιώργου Κωνσταντίνου και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Παράλληλα, καταγγέλλεται ουσιαστικά οι δύο μνημονιακοί πρωθυπουργοί, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς, ότι έχουν πολιτικές, όχι ποινικές, πολιτικές ευθύνες. Θα ήθελα να μου αναλύσει λίγο το σκεπτικό της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει αυτή την πρόταση σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, επιτροπής δηλαδή για την διερεύνηση ποινικών ευθυνών, με πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Ευθύνης απέναντι στην κρισιμότητα της συγκυρίας, ευθύνης απέναντι στη σοβαρότητα της υπόθεσης, ευθύνης και απέναντι στα πραγματικά περιστατικά. Δεν βιαζόμαστε να δείξουμε ενόχους ή υπόπτους. Δεν σπέβδουμε να δικάσουμε. Όμως, από την άλλη πλευρά, με σεβασμό στην κοινωνική απέτηση και στο κοινωνικό δικαίωμα για δικαιοσύνη και διαφάνεια, ζητούμε να ελεγχθούν οι δύο υπουργοί, οι οποίοι αποδεδειγμένα, ενώ πήραν στην κατοχή τους αυτό το αρχείο εργαλείο, από το οποίο μπορούσαν και όφυλαν να εισπράξουν υψηλά ποσά από φόρους, επέλεξαν να το διαχειριστούν εξωθεσμικά, παραθεσμικά, ιδιωτικά, αξιοποίησαν μία προνομιακή γνώση που τους έδωσε η θέση την οποία κατήχαν για σκοπούς οι οποίοι δεν έχουν καθόλου να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον και κράτησαν ουσιαστικά κρυφό από το κράτος, κρυφό από τις δημόσιες υπηρεσίες, όχι από τα πρόσωπα που ασκούσαν εξουσία, αυτό το δημόσιο έγγραφο. Αυτό στην γλώσσα των νομικών, στη γλώσσα του ποινικού δικαίου έχει χαρακτηρισμό, λέγεται υπεξαγωγή εγγράφου, λέγεται απιστία στην υπηρεσία, λέγεται παράβαση καθήκοντος και μπορεί βεβαίως να προσλάβει και άλλους ποινικούς χαρακτηρισμούς για τους οποίους όμως επίσης δεν βιαζόμαστε, γιατί ακριβώς έχει μία σημασία να συλλεγούν αποδεικτικά στοιχεία, να ερευνηθούν τα πραγματικά περιστατικά, να εξεταστούν οι μάρτυρες και από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευθεί ότι για όποιον προκύψουν ευθύνες, όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην ιεραρχία της εξουσίας, όσο ψηλά και αν έχει ανέβει τα σκαλοπάτια της κυβερνητικής εξουσίας, εμείς δεν πρόκειται ούτε να διστάσουμε, ούτε να απόσχουμε από την κατάθεση εκείνων των προτάσεων που ικανοποιούν την λαϊκή απέτηση για δικαιοσύνη για όλους και ικανοποιούν βεβαίως και το αίτημα για διαφάνεια. Αυτό είναι κατανοητό που λες. Για τους δύο πρωθυπουργούς, τον έναν τον πρώην, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον νυν, τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί τους εγκαλείται πολιτικά? Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει αδιαμφισβήτητα και αυτό δεν μπορεί επουδενή ούτε να διασκεδαστεί, ούτε να αποσοβηθεί, ούτε να αποκριβεί. Έχει αδιαμφισβήτητα τεράστια πολιτική ευθύνη, διότι είναι εκείνος ο οποίος επέλεξε αυτά τα δύο πρόσωπα, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ως τους κορυφαίους υπουργούς, εκείνους οι οποίοι ανέλαβαν να οδηγήσουν ουσιαστικά τη χώρα μέσα σε τόσο κρίσιμες συνθήκες, εκείνους οι οποίοι εγγυώντο, και θυμόμαστε τον κύριο Βενιζέλο να χτυπά το χέρι στο τραπέζι και να εξανίσταται απέναντι στον ανεύθυνο ΣΥΡΙΖΑ ή τους ανεύθυνους πολίτες, αυτούς τους δύο ανθρώπους, αυτά τα δύο πρόσωπα επέλεξε ο Γιώργος Παπανδρέου για να σώσουν τη χώρα. Και η υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ αποκαλύπτει στις πραγματικές τους διαστάσεις, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, πώς συμπεριφέρθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και πέραν των ποινικών τους ευθυνών που πρέπει να διερευνηθούν, αποκαλύπτει μία πολιτική έκπτωση και μία ηθική έκπτωση, μία ηθική κατάπτωση, η οποία είναι εντελώς αναντίστοιχη προς την εξουσία που τους απονεμήθηκε. Μην ξεχνάμε ότι
ο Γιώργος Παπακοσταντίνου υπέγραψε μόνος του το πρώτο μνημόνιο και πρότεινε ο Γιώργος Παπανδρέου αυτόν τον άνθρωπο για να υπογράψει αυτήν την συνταγματική παραβίαση, το πρώτο μνημόνιο, και μην ξεχνάμε επίσης την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που όρθια χειροκροτούσε την εξουσιοδότηση αυτή παραβίασης του συντάγματος και εκκίνησης αυτής της ολέθριας περιπέτειας για τη χώρα μας. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος προτάθηκε ως ο αντικαταστάτης, ο ικανός, ο υπεύθυνος του Παπακοσταντίνου. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, μην ξεχνάμε την ίηση, την υπεροψία, την αλαζονία με την οποία διεκδικούσαν την αναγνώριση ότι μόνοι αυτοί μπορούν να μας σώσουν, μην ξεχνάμε πού μας οδήγησαν και μην ξεχνάμε και το εξής. Είναι κρίσιμο να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες θα μπει σε συζήτηση το φορολογικό νομοσχέδιο. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο υπουργοί επέδραμαν σε μισθούς και συντάξεις, επέδραμαν στην κυριολεξία, έβαλαν το χέρι τους στη τσέπη, όχι τη δική τους, γιατί εκεί θα έβρισκαν τη λίστα Λαγκάρτ και θα εισέπραταν φόρους, έβαλαν το χέρι τους στη τσέπη του απλού πολίτη, του εργαζόμενου, του μισθωτού, του συνταξιούχου, εκείνο ο οποίος είχε ανάγκη από το εισόδημά του για να βιοποριστεί. Ως προς τον κύριο Σαμαρά. Τον νυν πρωθυπουργό. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή συγκυβερνά με τον κύριο Βενιζέλο και με τον κύριο Κουβέλη. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε ότι έχει νομιμοποιήσει τον κύριο Βενιζέλο ως έναν εκ των τριών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση. Να μην ξεχνάμε ότι έχει υποκαταστήσει στη διακυβέρνηση αυτή το Υπουργικό Συμβούλιο μία ιδιότυπη τριμερής επιτροπή των τριών αρχηγών που συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτοί βγάζουν τις αποφάσεις. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ακόμη ότι στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρ έχει αποκαλυφθεί, ή τουλάχιστον αυτό λένε, ότι την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι συναντώντο, ότι σπαζοκεφαλιάζανε για να βρουν λύσεις, για να βρουν ισοδύναμα μέτρα, την ίδια ώρα που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο 12 συναντήσεις των τριών πολιτικών αρχηγών με τον Υπουργό Οικονομικών για να βρουν ένα άλλο τρόπο και να μην φορολογήσουν τους αδυνάμους και τους αδυνάτους. Την ίδια ώρα ο κύριος Βενιζέλος είχε το στικάκι στην τσέπη του και δεν τους είπε τίποτε. Και το χειρότερο είναι ότι δεν τον ψέγουν γι' αυτό, αλλά αντίθετα του προσφέρουν μία πάρα πολύ φιλόξενη αγκαλιά, του προσφέρουν ασπίδα προστασίας και του προσέφεραν και στη διάρκεια της διερεύνησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δια του Προέδρου και των βουλευτών όλων των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, του προσέφεραν προστασία και υπόθεση. Και αυτό ιδρύει τεράστια ευθύνη. Τελικά να πούμε και το εξής. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο κ. Σαμαράς για το γεγονός ότι η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ έχει αποκαλυφθεί εδώ και 3,5 μήνες σχεδόν, αλλά μισό ευρώ δεν έχει εισπραχθεί. Και η λίστα για να έρθει από τη Γαλλία χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση των οικονομικών εισαγγελέων. Υπήρξε έγγραφο των οικονομικών εισαγγελέων προς τον Υπουργό που του ζητούσε να κάνει αυτό το διάβημα προς τη Γαλλία. Δεν ήταν δηλαδή αυτό βουλή κίνηση της κυβέρνησης Σαμαρά. Σε καμία περίπτωση. Και θα έλεγα ότι ήταν ανεξήγητη και άνευ προηγουμένου η καθυστέρηση. Δεν ξέρω πότε έγινε η πρώτη παρέμβαση. Έγινε στις 12 Οκτωβρίου. Από τις 12 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου που ήρθε η λίστα, δεν ξέρω πόσο πίεσε η κυβέρνηση Σαμαρά. Έχουμε καταθέσει ερώτημα γι' αυτό και περιμένουμε την απάντηση. Μιας και συζητάμε για ευθύνες, πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι θύμα σκευωρίας, με την έννοια ότι προσπαθούν να του φορτώσουν σε αυτόν και μόνο σε αυτόν όλα τα αμαρτήματα των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ο ίδιος, στη χτεσινή του συνέντευξη στην Ελιστάη στην ΕΤ, σε μια δραματική του αποστροφή, γεμάτος παράπονο, αναφώνησε: «Εγώ θα πληρώσω τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης». Τι απαντάς σε αυτό το παράπονο του Παπακοσταντίνου? Θα έλεγα ότι τα 30 χρόνια, τα σχεδόν 40 χρόνια μεταπολίτευσης είναι η διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
Και πριν να απαντήσουμε στον κύριο Παπακοσταντίνου, νομίζω ότι πρέπει ο ίδιος και όσοι χάραξαν αυτές τις πολιτικές να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα που θέτει ο απλός πολίτης, εγώ θα πληρώσω τα λάθη σας, και κυρίως που θέτουν οι νεότερες γενιές, που θέτουν τα 18χρονα παιδιά που σήμερα δεν έχουν μέλλον και προοπτική και τους ζητάνε να πληρώσουν και μάλιστα να πληρώσουν με τη ζωή τους, να πληρώσουν με την προοπτική τους, να πληρώσουν μέχρι το 2060 που θα έχουν φτάσει πια στη δύση του βίου τους, ενώ τώρα είναι στην αρχή. Επομένως, να βάλουμε τα πράγματα στις διαστάσεις τους. Ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν είναι θύμα. Από την άλλη όμως πλευρά, αυτή η προσπάθεια που γίνεται να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον και της ποινικής διερεύνησης και της κοινής γνώμης μόνο στον κύριο Παπακοσταντίνου δεν εξυπηρετεί τίποτε άλλο από μια πολιτική σκοπιμότητα η οποία είναι να προστατευτεί ο κύριος Βενιζέλος και εξ αυτού ή στο πρόσωπό του να προστατευτεί αυτή η κυβέρνηση που θέλει απλώς να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην εξουσία ανεξαρτήτως κόστους για τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Παπακοσταντίνου θα πρέπει να λογοδοτήσει για αυτά για τα οποία είναι υπεύθυνος, για αυτά τα οποία έκανε και για αυτά τα οποία δεν έκανε. Αυτό είναι μία νομοτέλεια για κάθε απλό πολίτη και ο κύριος Παπακοσταντίνου είναι και αυτός ένας πολίτης. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος και δεν θα πρέπει να μας αποπροσανατολίσει αυτή η πρόταση που κατέθεσαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ, στην οποία συνοψίζεται η αξιόπινη και ελεγκτέα συμπεριφορά στην παραποίηση, στην αλλίωση της αρχικής λίστας. Να μην ξεχνάμε ότι επί 2,5 χρόνια, ίσως και παραπάνω, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι 2 με 2,5 χρόνια, να μην ξεχνάμε ότι από το 2010 υπάρχουν στοιχεία ότι μπορεί να έχει έρθει και πριν το μνημόνιο η λίστα στη χώρα μας. Από το 2010 μέχρι το 2012 δεν εισπράχθηκε ένα ευρώ με αξιοποίηση αυτού του εργαλείου, ενώ για να το πάρει η Ελλάδα κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές υπηρεσίες σε 4 επίπεδα. Κινητοποιήθηκε η ΕΕΠ, κινητοποιήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, κινητοποιήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, κινητοποιήθηκε επίσης και η πρεσβεία στο Παρίσι. Αυτά είναι τα μέχρι σήμερα στοιχεία. Και ενώ περιγράφεται μία τέτοια εφόλης της ύλης κινητοποίηση, την ίδια ώρα αυτό που ήταν το αντικείμενο της εγρήγορσης των διαβημάτων της διακρατικής συνεργασίας ξεχνιέται, υποτίθεται, στην τσέπη, στο σιρτάρι, στο γραφείο, στα χέρια εκείνων οι οποίοι είχαν την ευθύνη να το χρησιμοποιήσουν. Εννοείς προφανώς τον Ευάγγελο Βενιζέλο, σαν Υπουργό Οικονομικών, και θέλω να σε ρωτήσω σε αυτό, γιατί για την κυβέρνηση η υπεράσπιση του Βενιζέλου έχει γίνει η μητέρα όλων των μαχών. Για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να τον υπερασπιστούν, διαφορετικά θα πέσει η κυβέρνηση. Και προχτές το ΠΑΣΟΚ έκανε μια ανακοίνωση, έβγαλε μια ανακοίνωση προς υπεράσπιση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, στην οποία έχει δύο γραμμές άμυνας με αυτή την ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και ο Ευαγγέλος Βενιζέλος. Η πρώτη, που σε ρωτάω λοιπόν αρχικά, λέει το εξής, ότι δεν έχει ποινικές ευθύνες ο ίδιος, γιατί το στικάκι δεν το απέκρυψε, το είχε ήδη ως ΔΟΕ, το ΣΔΟΕ, το είχε, και άρα είναι ευθύνη του Διώτη, ο οποίος δεν έκανε τίποτα, γιατί ισχυρίστηκε ότι είναι προϊόν υποκλοπής και μπορείς να κάνει οτιδήποτε με προϊόντα υποκλοπής. Άρα ο Βενιζέλος δεν ευθύνεται σε τίποτα. Αυτό είναι η μία γραμμή άμυνας του ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάς από την γραμμή άμυνας? Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτον, είναι πραγματικά αποκαλυπτική αυτή η διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου πολιτικού και υπηρεσιακού προσωπικού να προβαίνει σε μία διαδικασία ενοχοποίησης πάντοτε του άλλου, του μέχρι πρότινος συνεργού και συνεργάτη, προκειμένου να αποσύσει τις δικές του ευθύνες. Είναι αποκαλυπτικός ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή βάλουν κατά του κυρίου Παπακοσταντίνου, τον οποίο προστάτευαν ακόμη και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Είναι αποκαλυπτικός ο τρόπος επίσης με τον οποίο βάλουν κατά του κυρίου Διώτη, ο οποίος ήταν η επιλογή τους για το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε θέση της Συμβούλου. Τον εξηλούσαν για τον αγώνα του ενάντια στην Δημοκρατία. Η επιλογή τους για το ΣΔΟΕ και ο άνθρωπος τον οποίον εξήραν στη διαδικασία της θεσμών και διαφάνειας ως έναν υπεύθυνο νομικό εισαγγελέα και ούτω καθεξής. Είναι αποκαλυπτική, όχι εντυπωσιακή, αυτή η αντανακλαστική αντίδραση που παραπέμπει, το έχω πει αρκετές φορές, παραπέμπει σε δράση οργανώσεων που ζουν στη σκιά του νόμου, μορφωμάτων που ζουν στη σκιά του νόμου και που όταν πρέπει κάποιον να θυσιάσουν, προκειμένου να σωθεί το σύνολο και ο σκοπός, θυσιάζουν πρόθυμα και είναι πρόθυμα το μέλος εκείνο το οποίο αποφασίζεται. Ήθελα λοιπόν να αναφορά με αυτό που με ρωτάς για το πώς αξιολογούμε το σενάριο που το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή προβάλλει για να υπερασπιστεί τον αρχηγό του. Ήθελα να πω το εξής, γιατί εμείς κάνουμε μία κίνηση με την οποία ζητούμε διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, όχι για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για τον ασκήσαντα εξουσία από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών και Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης τότε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι δηλαδή η γραμμή υπεράσπισης για να την καταλάβουμε κι εμείς. Η γραμμή υπεράσπισης είναι ότι ο κύριος Βενιζέλος άκουσε από τον κύριο Διώτη ότι έχει εδώ αυτό το στικάκι που έχει παράνομο υλικό, του το έδωσε ο κύριος Διώτης, ο κύριος Βενιζέλος το πήρε και το έβαλε στην τσέπη του. Είχε δηλαδή την ψυχολογία εκείνου ο οποίος του λένε ότι αυτό είναι προϊόν εγκλήματος και λέει εντάξει, συμφωνώ, το παίρνω σπίτι μου και δεν σας λέω και τι κάνω με αυτό. Αν αυτή πραγματικά είναι η υπερασπιστική λογική και αν πάνω σε αυτή τη λογική κινείται σήμερα ο χώρος του ΠΑΣΟΚ ή του εναπομείναντος ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται κανένα άλλο σχόλιο. Πάλι από την ανακοίνωση την προθεσμή του ΠΑΣΟΚ θα σου διαβάσω, παρουσιάζουμε τον Βενιζέλο περίπου ως σταυροφόρο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Και λένε ότι όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών, χάρη σε αυτόν, εισαγωγικά, φτιάχτηκε μια λίστα όσων απέκτησαν ακίνητα στο Λονδίνο, το πρώτο του επίτευγμα. Το δεύτερο είναι ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα ονόματα των μεγάλων οφειλετών του δημοσίου. Και το τρίτο επίτευγμα της Υπουργίας του Βενιζέλου ως Υπουργός Οικονομικών είναι, εισαγωγικά πάλι, με την Ελβετία συμφωνήθηκε μια διακρατική σύμβαση για τη φορολόγηση του συνόλου των Ελλήνων καταθέσεων, των ελληνικών καταθέσεων. Τι απαντάτε σε αυτά που γράφει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ? Λέει ο λαός μας πολλές φορές, πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα. όλα αυτά τα επιτεύγματα τα διεκδικεί και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπακοστατίνης. Και ευκαιρία, αυτό είναι πολύ σωστό που λες, χτες πάλι στην Ελιστάη, για αυτά ακριβώς τα πράγματα έλεγε ο Παπακοστατίνης, είναι δικά του επιτεύγματα. Έτσι, τα διεκδικούν λοιπόν πολύ, είναι όμως οι ίδιοι που δεν διεκδίκησαν να εισπράξουν εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου. Και ο Υπουργός Οικονομικών έχει αυτή την πρώτιστη υποχρέωση, την μέρημνα για την ίσπραξη εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου. Τους έχουμε ακούσει ξανά και ξανά να λένε την έκφραση να μπουν λεφτά στα ταμεία, να μπουν χρήματα στα ταμεία. Και είχες και την αίσθηση ότι γέμιζε το στόμα τους που μιλούσαν για λεφτά και για χρήματα. Αυτά όμως ήταν τα χρήματα των δανείων, τα χρήματα τα οποία αποπληρώνει ο ελληνικός λαός με οδυνηρό κόστος και δεν ήταν ποτέ τα χρήματα που δικαιούτον να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο και μάλιστα από εκείνους που έχουν απολαύσει προνομιακή, σκανδαλωδώς διακριτική μεταχείριση φορολογικά. Το Σύνταγμά μας λέει στο άρθρο 4 όλοι συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Αυτό το ανάλογα με τις δυνάμεις τους δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην Ελλάδα.
κάποιοι που είχαν πάρα πολύ δύναμη και δυνατότητα συνέβαλαν εντελώς δυσανάλογα ή και καθόλου, και εκείνοι οι οποίοι είναι τα συνήθη υποζύγια, εκείνοι που είναι και οι συνήθως συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, πάντοτε επομίζονταν τα βάρη των άλλων. Δεν είναι επίτευγμα η αυτονόητη υποχρέωση διενέργειας εκείνων των ελέγχων που άγουν στην ίσπραξη χρημάτων. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι πάρα πολλά πράγματα έγιναν για να αξιοποιηθούν επικοινωνιακά. Η ίσπραξη χρημάτων φερρυπίν από λίστες φοροδιαφευγόντων ή φοροφυγάδων, όπως μας λέγανε, δεν έχει γίνει ποτέ. Άλλωστε, δεν είναι μόνο η λίστα Λαγκάρντ, υπάρχουν άλλες τέσσερις λίστες, από ό,τι ξέρουμε. Αυτή όλη η υπόθεση ξεκίνησε από τις λίστες που έχει στην κατοχή της η Γερμανία, χρησιμοποιούν οι γερμανικές αρχές και για τις οποίες καταθέσαμε το καλοκαίρι με τον Παναγιώτη τον Κουρουπλή και με τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Συνυπογράψαμε και καταθέσαμε μία ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών των Σημερινών, τον κύριο Στουρνάρα. Και ρωτήσαμε, έχει σκοπό η κυβέρνηση να ζητήσει αυτά τα στοιχεία που έχουν και στοιχεία Ελλήνων για να τα αξιοποιήσουμε? Ιδιαίτερα τώρα που ο Σαμαράς είναι στη Γερμανία για επίσκεψη. Θα έπρεπε να ζητήσει από την κυρία Μέρκελ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί θα έπρεπε τότε να ζητήσει και τη λίστα Χριστοφοράκου και εκεί ίσως τα πράγματα γίνουν ακόμη δυσκολότερα. Α, σωστά. Όμως το ρωτήσαμε το καλοκαίρι και η απάντηση που μας δόθηκε το Σεπτέμβριο, ξέρετε ποια ήταν, ήτανε δεν μπορούμε να τα ζητήσουμε. Δεν μπορούμε να τα ζητήσουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι διαπραγματεύονται. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αντίληψη ή προσπαθούν να εμπεδώσουν στους άλλους την αντίληψη ότι δεν μπορούμε ούτε να ζητήσουμε, από την άλλη παριστάνουν ότι διαπραγματεύονται για λογαριασμό των ελληνικών. Γιατί δεν μπορούν να τα ζητήσουν, ήταν... Γιατί είναι παράνομο. Γιατί έχουν χαρακτηριστεί από την Ελβετία ως προϊόντα βιομηχανικής κατασκοπίας. Άρα αυτό έλεγε. Άρα από τη μία κατηγορούν το Διώτη ότι έκανε αυτή τη γνωμάτευση και από την άλλη υποστηρίζουν αυτή τη γνωμάτευση. Ακούστε, όταν ένα σενάριο δεν επιβιώνει, εν συνεχεία χρησιμοποιείται άλλο σενάριο και δυστυχώς δεν υπάρχει και ο απαιτούμενος έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα μέσα ενημέρωσης, εάν υπηρετούσαν πραγματικά, δεν μιλάω, δεν γενικεύω, αλλά ο δημοσιογράφος, ο οποίος υπηρετεί το καθήκον αληθείας και ενημέρωσης του κοινού, έπρεπε να έχει θέσει πρώτων ευθυνών τους όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα ανακαλύπτουν ότι αυτά τα οποία εμείς εξ αρχής λέγαμε ότι είναι νόμιμα δημόσια έγγραφα, αρνούνταν να τα ζητήσουν. Η αντεπίθεση του Πασόκ και του Βενιζέλου σε σχέση με το σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρντ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση, να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ, γενικά προσπαθώντας να στήσει, όπως λέει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ένα σκηνικό αντίστοιχο του Βρώμικου 89. Η ερώτηση λοιπόν είναι διπλή. Υπάρχει κάποιος σχετισμός με το Βρώμικο 89 σήμερα? Και να σε ρωτήσω και ευθέως, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ? Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι πολύ έντιμα έχει πει ότι θέλει να τερματιστεί ο βίος αυτής της εγκληματικής κυβέρνησης που διαλύει την κοινωνία και καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει από δομές του κράτους οι οποίες υπάρχουν για την προστασία των πολιτών, για την εξασφάλιση πρόνοιας, υγείας, παιδείας. Είμαστε λοιπόν απολύτως έντιμοι στο ότι επουδενή δεν θέλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση, επουδενή εξίσου δεν θέλουμε να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί το ΠΑΣΟΚ να μεταστρέφει μία υπόθεση η οποία φυσικά έχει πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή πολιτική διάσταση, δεν μπορεί όμως να παραγνωριστεί η ποινική της διάσταση. Δεν μπορεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να μεταστρέφει αυτήν την ποινική διάσταση σε πολιτική αντιπαράθεση. Και επίσης το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μεταβάλει τα επιχειρήματά του, να μετατοπίζεται κάθε φορά και να μετασχηματίζεται σαν αμοιβάδα ανάλογα με τις συνθήκες. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει. Είναι το ΠΑΣΟΚ του 2013 το ΠΑΣΟΚ του 1989? Ας μας το πούν ευθέως, γιατί
προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μας φορτώσουν σε εμάς το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80. Είναι το ΠΑΣΟΚ του 2013 το ΠΑΣΟΚ της νοοτροπίας και της κομματοκρατίας που έκτισε διαχρονικά? Ας μας το πει. Και επίσης ας μας πει. Μας λέει σήμερα το 2013 ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία του ΠΑΣΟΚ σήμερα, γιατί προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά ακούγαμε και προσπαθούσαν να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως τον Ανδρέα Παπανδρέου του σήμερα. Αυτά όλα οπωσδήποτε είναι αντιφατικά, οπωσδήποτε είναι κομικά, αλλά δεν έχουν καμία πολιτική βάση και θα έλεγα ότι κάθε παραλληλισμός με το 1989 είναι πολιτικά ανιστόρητος. Δεν υπάρχει καμία αναλογία της κατάστασης την οποία βιώνει σήμερα η χώρα μας με την περίοδο του 1989, παρά μόνο μία. Mm-hmm. Και είναι η διαχρονική, διότι έχουμε αλλάξει αιώνα, έχουμε αλλάξει τρεις δεκαετίες, έχουμε αλλάξει πολλές κυβερνήσεις, αλλά διαχρονική, καθεστωτική δομή του κράτους παραμένει η διαπλοκή την οποία το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, συνεπιγκουρώντας το ένα το άλλο, εγκατέστησαν. Το σκάνδαλο Κοσκοτά δεν πρόκειται να αναβαπτιστεί, ούτε πρόκειται να σβηστεί από την ιστορία επειδή το θέλει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η ΔΗΜΑΡ. Το σκάνδαλο Κοσκοτά ήταν ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Βεβαίως ήταν επίπεδο νηπιαγωγείου σε σχέση με τα σκάνδαλα και την διείσδυση της διαπλοκής σήμερα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπες τελευταία, βλέπεις κάποια σχέση μεταξύ του σκανδάλου της λίστας Λαγκάρντ με τη σωρία σκανδάλων που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία μνημονιακά χρόνια? Τώρα πρόχειρα θυμάμαι το Βατοπέδι, τη Siemens, το σκάνδαλο με την Πρόντον Μπανκ και το Λαβριντιάδη, που είχε πάλι κάποιο ρόλο παίξει ο Βενιζέλος. Βλέπεις κάποια σύνδεση με όλα αυτά τα σκάνδαλα? Εγώ θα σας πω το εξής. Οπωσδήποτε συνδεδεμένα είναι και πρόσωπα και κόμματα που έχουν αποφασίσει να λιμένονται την εξουσία και να καταστρατηγούν τα δικαιώματα του ελληνικού λαού στο όνομα των συμφερόντων τους, που εναλλάσσονται σε θέσεις, καρέκλες και θόκους, που δημιουργούν ακόμη και δημόσιες θέσεις προκειμένου να βολεύουν αυτούς και αλλήλους και να αλληλοεξυπηρετούνται. Με ρωτάς για τη σύνδεση. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να καταθέσω μία εμπειρία κοινοβουλευτική που ίσως έχει μία σημασία και κάποιες σκέψεις. Mm-hmm. Γιατί ακόμη θυμίζω ότι υπάρχει η λίστα Λαγκάρντ ή η λίστα την οποία δημοσίευσε ο Κώστας ο Βαξεβάνης και κόντεψε να το πληρώσει με την προσωπική του ελευθερία, mm-hmm, σε μια πρωτοφανή πολιτική δίωξη. Αναμένουμε να δούμε τις λίστες, τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει αποστείλει ο κύριος Βενιζέλος και η Γαλλία. Προκύπτουν όμως ήδη από τα δημοσιευθέντα ονόματα που δεν έχουν διαψευστεί, mm-hmm, ή που δεν έχουν διαψευστεί τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος τους, προκύπτουν κάποια ερωτηματικά. Mm-hmm. Το πρώτο ερωτηματικό είναι εάν υπάρχουν πρόσωπα μέσα στην λίστα αυτή τα οποία συνδέονται με τη σημερινή κυβέρνηση και συνδέονται και με τη Siemens. Αυτό πρέπει να απαντηθεί μόλις έχουμε την επιβεβαίωση ότι ταυτοποιείται η δημοσιευθής λίστα με την λίστα την οποία είχαν και έχουν οι εισαγγελείς στην διάθεσή τους και θα έχει και η Προκαταρκτική Επιτροπή στη διάθεσή της. Υπάρχουν κάποιες χρονικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Υπάρχει στα δημοσιευθέντα ονόματα το όνομα του κυρίου Λαβριντιάδη. Δεν έχει διαψευστεί. Υπάρχει η σκανδαλώδης. Και ευκαιρία με τον Λαβριντιάδη κυκλοφορούν δημοσιεύματα στις εφημερίδες που λέει ότι είχε ανοίξει το στόμα του και απειλεί, εκβιάζει διάφορα μεγαλόστιμα
διάφορα μεγάλα πολιτικά ονόματα. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει, αλλά κυκλοφορεί ευρέως εφημερίδες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχουν ερμηνείες και υπάρχει εξήγηση για ανεξήγητες κατά τα λοιπά κυβερνητικές επιλογές ή πολιτικές επιλογές. Ακούσαμε τον κύριο Ραγκούση να λέει πριν από κάποιες εβδομάδες ότι τώρα που δημοσιεύεται η λίστα ή τώρα που μαθαίνει για τη λίστα εξηγούνται στα μάτια του κυβερνητικές επιλογές που του ήταν ακατανόητες καθόν χρόνο υπηρετούσε ως υπουργός. Βεβαίως, ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε να κληθεί ο κύριος Ραγκούση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά προσκρούσαμε για άλλη μία φορά στην τρικομματική συμμαχία της συγκάλυψης που αποφάσισε να μην κληθεί ούτε ο κύριος Ραγκούσης. Υπάρχει επίσης, όχι ότι φυσικά όχι ότι δεν έχει ευθύνη ο κύριος Ραγκούσης για το γεγονός ότι συμμετείχε σε μια κυβέρνηση της οποίας δεν μπορούσε να εξηγήσει τις επιλογές και δεν ζητούσε εξηγήσεις, σαν τον κύριο Χρυσοχοίδη που ψήφισε το μνημόνιο χωρίς να το διαβάσει. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Το όνομα του κύριου Λαβροντιάδη είναι μέσα στη λίστα. Υπάρχει σκανδαλώδης ρύθμιση την οποία νομοθέτησε ο κύριος Βενιζέλος σε χρόνο ακριβώς συμπίπτοντα με τον χρόνο κατά τον οποίο παίρνει στα χέρια του το ηλεκτρονικό αρχείο. Θα δούμε αν αυτό έχει τη σημασία του, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να μην διερευνηθεί. Υπάρχει μια άλλη παράμετρος που και σε εμάς αποκαλύφθηκε με την δημοσίευση των τελευταίων ονομάτων, αυτών που έχουν απαλληφθεί. Ένα από τα πρόσωπα που είναι συγγενικά στον που είναι συγγενής του κυρίου Παπακοσταντίνου, ήταν διοριστήσα υπάλληλος, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕ, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, του ταμείου το οποίο έχει αναλάβει το ξεπούλημα της χώρας μας, σαν να ήταν ο εκαθαριστής της χώρας μας. Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, έχουμε μια κυβέρνηση που λειτουργεί ως εταιρεία, σήμερα συζητείται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με το οποίο η εταιρική μορφή της κυβέρνησης και της χώρας, αν θέλετε, ενισχύεται ακόμη περισσότερο με έναν γενικό συντονιστή που θα προείσταται των υπουργών, θα τους κάνει υποδείξεις, θα τους τραβάει το αυτί κτλ. Χωρίς να έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση που επιβάλλει το Σύνταγμα, χωρίς να ελέγχεται από τη Βουλή, χωρίς να υπόκειται σε πρόταση μορφής από τη Βουλή και μάλιστα με θητεία μεγαλύτερη από την συνταγματική θητεία των κυβερνήσεων, με πενταετή θητεία. Αντίστοιχη είναι η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ. Έχει αναλάβει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας που συνταγματικά δεν μπορεί να εκποιηθεί. Και εδώ θα έρθω στην ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ο κ. Παπακοσταντίνου εκλήθη ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στις 24 Οκτωβρίου του 2012. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που ζήτησε να κληθεί και ο κ. Παπακοσταντίνου και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Τουρνάρας και ο κ. Αχινίδης. Με αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν. Το θυμούνται όλοι αυτό και έχει παίξει πολύ και στην τηλεόραση άλλωστε. Στις 24... Μάλλον όχι στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, για να γιατί υπάρχει και ένα ιδιότυπο επικοινωνιακό πραξικόπημα το οποίο βιώνουμε. Γι' αυτό το διώθησα, στο διαδίκτυο, όχι στην τηλεόραση. Ναι. Ο κ. Παπακοσταντίνου λοιπόν ήρθε στις 24 Οκτωβρίου, καθόρισε ο ίδιος τη μέρα που θα ερχόταν σε συνεργασία και συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Νεράτζη, ο οποίος τον δικαιολόγησε κιόλας, λέγοντας ότι είναι περίπου ασυναρτησίες και συκοφαντίες αυτά που γράφονται ότι αποφεύγει ο κ. Παπακοσταντίνου να έρθει, απλώς βρισκόταν στο εξωτερικό. Την ημέρα εκείνη συζητιόταν στην Ολομέλεια της Βουλής ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Είναι το νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε να ψηφιστεί μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία διορίστηκε από το παράθυρο ο πρόεδρος του Διευθύνων Σύμβουλου του ΤΑΙΠΕΔ, παρακάμπτοντας το κοινοβούλιο, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι την ίδια μέρα η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής δεν είχε σχηματίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για το διορισμό του. Εμείς τότε είπαμε, είναι ανεπίτρεπτο να βάζετε την ίδια ώρα ένα τέτοιο νομοσχέδιο,
που αφορά ένα τόσο σοβαρό θέμα με την εξέταση του κυρίου Παπακωνσταντίνου, στην οποία οπωσδήποτε θα στραφεί το ενδιαφέρον, αλλά θα αποπροσανατολίσει και από αυτό που συμβαίνει την ίδια στιγμή. Δεν έγινε δεκτή ούτε αυτή η ένστασή μας και πάλι η τρικομματική κυβέρνηση επέμεινε και έτσι εκείνη την ημέρα υποβαθμίστηκε το ζήτημα της συζήτησης του ΤΑΙΠΕΔ. Τώρα βλέπουμε ότι στο ΤΑΙΠΕΔ που έχει διοριστεί από τη σημερινή κυβέρνηση υπάρχουν πρόσωπα που βρίσκονταν στις λίστες αυτές που επίσης με τη σειρά τους βρίσκονταν στα συρτάρια κάποιων υπουργών. Εντυπωσιακά πράγματα μου λες. Τώρα, μετά από όλα αυτά, το γεγονός ότι οι δύο υπουργοί οικονομικών, οι δύο πρώην υπουργοί οικονομικών κυβερνήσεων που υπέγραψαν μνημόνια, ελέγχονται πλέον και για ποινικές ευθύνες και όλα αυτά που τα οποία βάζεις. Αυτό απονομιμοποιεί τα μνημόνια κατά το ΣΥΡΙΖΑ. Τα μνημόνια είναι ούτως ή άλλως απονομιμοποιημένα πλήρως, δεν έχουν έρισμα συνταγματικό, δεν έχουν έρισμα ευρωπαϊκό, δεν έχουν έρισμα λαϊκό και κοινωνικό. Εγκαθιδρύθηκαν στη χώρα μας, επιβλήθηκαν για την ακρίβεια στη χώρα μας, μπήκαν από το παράθυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που τα επέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να τα έχουν επιβάλει ως ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οδηγίες ή αποφάσεις οποιοδήποτε τύπου των ευρωπαϊκών οργάνων και γνωρίζουν επίσης πολύ καλά αυτοί που δέχτηκαν να επιτελέσουν, αυτοί που δέχτηκαν να είναι τα φερέφωνα και τα εκτελεστικά όργανα αυτών των μνημονίων, γνωρίζουν πολύ καλά ότι παραβίασαν το Σύνταγμα. Και γνωρίζουν και αυτοί που τους χειροκρότησαν, οι πιο πολλοί από αυτούς σήμερα δεν είναι στη Βουλή, γνωρίζουν πολύ καλά ότι χειροκρότησαν ακριβώς την παραβίαση και την κατάλυση του Συντάγματος, το οποίο είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να διαφυλάσσουμε, και οι πολίτες και οι βουλευτές. Ο λαός αποφάνθηκε όμως και κατακρύμνησε αυτούς οι οποίοι έφεραν το πρώτο μνημόνιο και θα κατακρυμνήσει και αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν το δεύτερο μνημόνιο. Τα μνημόνια δεν είχαν ποτέ έρισμα, ούτε συνταγματικό, ούτε νομικό, ούτε νόμιμο. Αυτό όμως το οποίο τίθεται πια και έχει τεράστια σημασία για την απόδειξη ότι και το χρέος που δημιουργήθηκε με τα μνημόνια είναι απεχθές, είναι το γεγονός ότι τα πρόσωπα τα οποία εισήγαγαν τα μνημόνια και ανέλαβαν την ευθύνη τους, αποδεικνύονται όχι απλώς διαβλητά, αποδεικνύονται ακραία εκτεθειμένα. Ακραία εκτεθειμένα. Αυτό είναι ένα τεράστιο επιχείρημα του λαού μας πια και στη διεθνή κονίστρα για την αποτίμαξη αυτού του ζυγού. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα προτείνουν προανακριτική όχι μόνο για τον Βενιζέλο και τον Παπακωνσταντίνου, αλλά θα προτείνουν προανακριτική και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Λουκά Παπαδήμου. Θα ήθελα να μου πεις τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε μια τέτοια πρόταση. Εμείς με πολύ υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, με σύνεση και με συνείδηση του τι προτείνουμε, λέμε ότι στο στάδιο αυτό και με βάση τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, προτείνουμε την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Διερεύνησης των Ευθυνών Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλου. Ταυτόχρονα όμως λέμε για τον κύριο Παπανδρέου και για τον κύριο Παπαδήμου. Για τον κύριο Παπανδρέου και για τον κύριο Παπαδήμου οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες και οτιδήποτε προκύψει το οποίο ιδρύει ή ενισχύει ενδείξεις ποινικών ευθυνών τους, δεν θα μείνει αδιερεύνητο. Εμείς αυτό το εγγυόμαστε, γι' αυτό είμαστε ταγμένοι, γι' αυτό άλλωστε και ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε σε ένα πολύ τιμητικό ποσοστό. Από την άλλη όμως πλευρά δεν πρόκειται να βιαστούμε. Η ζωή δεν τελειώνει σήμερα, η διερεύνηση δεν τελειώνει σήμερα. Εμείς προτιμάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν και ο κύριος Παπανδρέου που ζητήσαμε επί δύο μήνες
ζητούσαμε να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να πει ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά κατά τη δική του εκδοχή, να μας πει τι ακριβώς του είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου σε σχέση με τη λίστα. Εύλογο ερώτημα. Τι ακριβώς απάντησε εκείνος, τι ακριβώς του είπε όταν ήρθε η λίστα, γιατί ο κύριος Παπακοσταντίνου λέει ότι εγώ τον ενημέρωσα ότι πρόεδρε θα έρθει η λίστα και μου είπε προχώρα. Και μετά τον ενημέρωσα ότι ήρθε η λίστα και μου είπε προχώρα. Πρέπει λοιπόν να ακούσουμε από τον κύριο Παπανδρέου, όταν έχει πει στον υπουργό του προχώρα, πώς αντιδρά στο ότι τίποτε δεν προχωρά. Και πρέπει να ακούσουμε και κάτι άλλο. Ο κύριος Βενιζέλος τον Οκτώβριο του 2011 ήρθε στη Βουλή για να απαντήσει μία ερώτηση του Αλέξη του Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό. Η ερώτηση του Αλέξη του Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό ανέφερε ρητά τη λίστα αυτή, το CD των καταθετών Ελλήνων στην Ελβετία, για το οποίο υπήρχε η φημολογία στα μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει στην κατοχή του Υπουργείου Οικονομικών. Την ερώτηση την απίθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Πότε είπαμε? Στις 11 Οκτωβρίου του 2012 κατατέθηκε η επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό και στις 14 Οκτωβρίου του 11 Οκτωβρίου του 2011 απίθυνε την ερώτηση ο Αλέξης Τσίπρας στον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Και στις 14 Οκτωβρίου του 2011 εμφανίστηκε αντί του Πρωθυπουργού ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος και απάντησε στην ερώτηση αυτή άλλα λόγια να αναρωτιόμαστε. Και εδώ πρέπει να απαντήσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Τι οδηγίες έδωσε στον κύριο Βενιζέλο σε σχέση με αυτή την ερώτηση, τι ενημέρωση είχε από τον Υπουργό του σε σχέση με αυτήν την λίστα και τι οδηγίες έδωσε εκείνος. Εμείς τις θέλουμε αυτές τις απαντήσεις και πολιτικά και θα αξιολογήσουμε και αν έχουν ποινικό ενδιαφέρον. Δεν θα βιαστούμε πριν λάβουμε τις απαντήσεις. Το σκάνδαλο με τη λίστα Λακάρτ έχει προκαλέσει ήδη σεισμικές επιπτώσεις στα κόμματα της κυβέρνησης. Χτες μόλις ο Φώτης Κουβέλης διέγραψε δύο βουλευτές της ΔΗΜΑΤ, τον Βουδούρη και τον Βουτσινά, γιατί δεν πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή. Θα ήθελα ένα σχόλιο σου για τη μέχρι τώρα στάση της ΔΗΜΑΡ και γενικώς μες στην κυβέρνηση και ειδικώς σε σχέση με το σκάνδαλο της Ιστερζαγκάρ. Ποιο σχόλιο να πρωτοκάνω και πώς να εκφράσω πραγματικά την βαθιά απογοήτευση από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πια όριο το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί. Δεν υπάρχουν ούτε τείχοι, ούτε κόκκινες γραμμές, δεν υπάρχει το έρκος των οδόντων για κανέναν. Από ανθρώπους οι οποίοι είχαν καταγράψει μία διαδρομή και είχαν εν πάση περιπτώσει σε άλλες ιστορικές συγκυρίες ορθώσει άλλο ανάστημα. Δυστυχώς έχει πολύ δίκιο σε αυτό και πραγματικά σοκάρονται πολλοί άνθρωποι με τους δύο υπουργούς της ΔΗΜΑΡ. Το τι κάνουν και το τι λένε. Δυστυχώς βέβαια πάντοτε οι συνεργάτες ήταν χρήσιμοι. Πάντοτε, διαχρονικά. Έχω λοιπόν να πω το εξής για την ΔΗΜΑΡ, μια και κάναμε λόγο για το ΤΑΙΠΕΔ προηγουμένως και σας είπα και την σύνδεση που υπάρχει και που πρέπει λίγο περισσότερο να διερευνηθεί, γιατί την ίδια στιγμή να ξέρουμε ότι την ίδια στιγμή που πεινάει ο κόσμος, την ίδια στιγμή που ξυλιάζουν οι συμπολίτες μας και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και εδώ στην Αθήνα και βλέπουμε στο δρόμο πραγματικά την δυστυχία, βλέπουμε τους ανθρώπους να υποφέρουν και να παλεύουν να κρατήσουν αυτό που κανείς δεν δικαιούται να τους πάρει, την αξιοπρέπειά τους. Την ίδια ώρα κάποιοι κάνουν πάρτι. Και κάνουν πάρτι στην πλάτη ακριβώς αυτών των πολιτών, των εξουθενωμένων, των καθημαγμένων. Την ίδια ώρα που βάζουν το χέρι στην τσέπη τους, στην άδεια τσέπη του Έλληνα πολίτη, την ίδια ώρα μοιράζουν αφιδώς
εκατομμύρια ευρώ σε συμβούλους αποκρατικοποιήσεων, τους οποίους επιστρατεύει το ΤΑΙΠΕΔ. Και να σας πω επί τη ευκαιρία, για να κάνουμε και τις συνδέσεις και τις διασυνδέσεις, γιατί εμένα αυτό είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ στη σκέψη μου και στην οπτική μου. Ένας από τους συμβούλους αποκρατικοποιήσεων που παίρνει εκατομμύρια ευρώ είναι η τράπεζα HSBC. Η τράπεζα στην οποία υπάρχουν οι καταθέσεις για τη λίστα Λαγκάρντ. Και λέει κανείς, εγώ λέω απλώς πολίτης, κύριοι διαπραγματευτές, κύριοι διεκδικητές του δημοσίου συμφέροντος, συμβάλλεστε με αυτή την τράπεζα. Συμβάλλεστε, της δίνετε εκατομμύρια σήμερα. Έχετε τη λίστα και δεν διεκδικείτε. Δεν φέρνετε πίσω τίποτε, δεν φέρνετε τους φόρους που δικαιούται το δημόσιο. Δημάρ λοιπόν, Δημάρ και ΤΑΙΠΕΔ. Η Δημάρ δεν είχε θέση στο ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί το ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε επί κυβερνήσεως Παπαδήμου. Τότε που η τρικυβέρνηση, ας το πω, γιατί το λένε και κάποιοι γελιογράφοι, τότε που η τρικομματική κυβέρνηση αποτελείται από 3 διαφορετικά κόμματα. Τώρα αντικαταστάθηκε το λαός από τη Δημάρ και βγήκε προφητικός ο Αλέξης ο Τσίπρας που μιλούσε για την αναζήτηση ενός αριστερού Καρατζαφέρη. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει 5 μέλη διορισμένα στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Δεν υπήρχε τότε Δημάρ. Δεν υπήρχε και θέση για το κόμμα αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξεπουλήματος. Κανένα πρόβλημα. Με νομοθετική ρύθμιση δημιουργήθηκε 6η θέση. Και έτσι η Δημάρ... Πολύ σοκαριστικά. Και έτσι η Δημάρ έχει και αυτή βρήκε τη θέση της και σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως βρήκε τις θέσεις της στην διανομή που έγινε, γιατί μην ξεγελιέται κανείς, δεν υπάρχει ούτε νέα κουλτούρα, ούτε άλλο ήθος. Υπάρχει μια στιγνή διανομή θόκου θέσεων, διανομή καρέκλας. Και την τελευταία καρέκλα την διεκδικούν με αυτόν τον στιγνό τρόπο, ενώ δεν διεκδικούν τίποτα για τον ελληνικό λαό. Η Δημάρ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας επέλεξε να μην πιέσει κανέναν από τους δύο πρώην υπουργούς. Την ίδια μεταχείριση που επεφύλαξε στον κύριο Βενιζέλο, επεφύλαξε στον κύριο Παπακοσταντίνου. Διότι την υπόθλιψη και την προστασία την παρήχαν και στους δύο όσο αυτό μπορούσε να προχωρήσει. Όταν έπαψε να μπορεί να προχωρήσει με συλλογική προστασία, κάψαμε τον πιο αδύνατο. Όμως από τον πιο αδύνατο εννοώ σε σχέση με την κυβερνητική σημερινή κατάσταση. Τον λιγότερο χρήσιμο, τον λιγότερο απαραίτητο κυβερνητικά. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν έκαναν και δεν συνέβαλαν σε καμία φάση της διαδικασίας τη διαλεύκανση της υπόθεσης, δεν πίεσαν να δοθούν απαντήσεις, γιατί σήμερα να μην ξέρουμε ποια είναι η απάντηση που δίνει ο κ. Παπακοσταντίνου στο σε ποιον δώσατε κύριε το CD που λέτε ότι το δώσατε σε κάποιο συνεργάτη σας. Είναι μια ερώτηση που την κάναμε, ξέρετε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεκάδες φορές. Και εισπράταμε την επίμονη άρνηση του κυρίου Παπακοσταντίνου να απαντήσει. Και είπε τότε ο Σταύρος ο Κοντονής, του είπε και ήταν νομίζω πάρα πολύ έντιμη αυτή η εξήγηση. Του είπε, κύριε Παπακοσταντίνου, έχετε πατριωτικό καθήκον να απαντήσετε. Γιατί σήμερα είστε ενώπιον αυτής της Επιτροπής, αλλά η ζωή δεν τελειώνει σήμερα. Και αύριο μπορεί να είστε ενώπιον μιας άλλης Επιτροπής, σε άλλες συνθήκες. Σήμερα λοιπόν δεν την έχουμε αυτή την απάντηση. Και για το γεγονός ότι δεν έχουμε την απάντηση, ευθύνονται και οι εκπρόσωποι της Δημάρ, ο εκπρόσωπος της Δημάρ στην Επιτροπή, ο Νίκος ο Τσούκαλης, όπως επίσης, εκείνο για το οποίο ευθύνονται είναι το γεγονός ότι αποφάσισαν να σταματήσει η διερεύνηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και μάλιστα για να είναι βέβαιο ότι θα σταματήσει, ο κύριος Τσούκαλης άλλαξε και την ψήφο του. Διότι ήταν οριακή και τις δύο φορές η ψηφοφορία,
Στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοέμβρη που ψηφίσαμε για πρώτη φορά ήταν 6-5. Τότε είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και ΚΚΕ να μην καλέσουμε επιπλέον πρόσωπα και είχαν ψηφίσει να καλέσουμε επιπλέον πρόσωπα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανεξάρτητη Έλληνες και η Χρυσή Αυγή. Ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ είχε δηλώσει παρόν. Μάλιστα. Όταν μετά από 2 μήνες ανιτράπη αυτή η πλειοψηφία, διότι το ΚΚΕ άλλαξε την ψήφο του, λέγοντας, αφού είχαμε κι εμείς ανακοινώσει ότι δεν είναι ανεκτό με την ψήφο του ΚΚΕ τελικά να σταματάει η διερεύνηση, άλλαξε η ψήφος του ΚΚΕ, άλλαξε η ψήφος του κυρίου Κεφαλογιάννη, ο οποίος είχε προφανώς λόγους να τοποθετηθεί υπέρ της συνέχισης της διερεύνησης και έτσι άλλαξε και η ψήφος της ΔΗΜΑΡ και εξασφαλίστηκε το 7-6 κατά της διερεύνησης. Αυτά ήταν 10 μέρες πριν καταθέσουν την πρόταση προανακριτικής επιτροπής, ήταν 8 μέρες πριν έρθουν πριν έρθει η δεύτερη λίστα, η λίστα από τις γαλλικές αρχές. Για τις διαγραφές δεν μου είπες, ναι, της ΔΗΜΑΡ. Για τις διαγραφές και κάνεις καλά και μου το θυμίζεις, γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι ο κύριος Κουβέλης ταυτίζεται απόλυτα πλέον και επισήμως με την άποψη που είχε εκφράσει ο κύριος Αθανασίου, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, όταν είπε ότι υπάρχει ιεραρχία στα άρθρα του συντάγματος και το άρθρο το οποίο κατοχυρώνει τα κόμματα είναι ανώτερο από το άρθρο που κατοχυρώνει την κατασυνείδηση ψήφου του βουλευτή. Και ακόμη δεν μπορώ να μην τη σχολιάσω, γιατί είναι αδιανόητο και ιστορικά πρωτοφανές για ένα αριστερό κόμμα, κατά τον τίτλο του τουλάχιστον, γιατί ίσως είναι το μόνο που έχει απομείνει, είναι αδιανόητο ένα αριστερό κόμμα να εφαρμόζει προληπτική λογοκρισία. Εν όψη της ψήφου διαγράφηκαν. Ίσως για όλα αυτά, άλλωστε, η τρικομματική κυβέρνηση περνάει από κρίση σε κρίση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι διαγραφές τώρα της ΔΗΜΑΡ, το ΠΑΣΟΚ από 33 έχει μείνει 25, η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει αρκετούς, συνεχώς γίνονται αλληλομαχαιρώματα μεταξύ στελεχών. Γενικώς, η κυβέρνηση διάγει έναν πολύ επικίνδυνο βίο. Ξεκίνησε με 179 βουλευτές, έχει απομείνει με 164 και έπεται συνέχεια. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, πόσο εκτιμάς ότι είναι ακόμα ο βίος αυτής της κυβέρνησης, αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση και αν έχει κάποια σημασία? Εγώ εκτιμώ ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τον βίο της. Ζει στην παράταξη, ζει ως βρικόλακας, προσπαθεί πραγματικά να απομυζήσει το αίμα του ελληνικού λαού και της κοινωνίας. Είναι χρέος μας να την σταματήσουμε και οπωσδήποτε είναι χρέος μας να εμποδίσουμε κάθε τι που προωθεί με αυτόν τον ακραία πραξικοπηματικό τρόπο. Αυτές οι διαγραφές για λόγους παραδειγματισμού ή για λόγους παιδαγωγικούς είναι νομίζω δηλωτικές του πανικού μιας κυβέρνησης η οποία βρίσκεται υποκατάρρευση. Θα κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη με μια ερώτηση που όλοι οι μεγαλοδημοσιογράφοι, ειρωνεύομαι φυσικά γιατί δεν είμαι μεγαλοδημοσιογράφος, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι, μεγαλοδημοσιογράφοι που βρίσκονται σε διαταγμένη υπηρεσία, αισθάνονται το καθήκον να το απευθύνουν σε στελέχη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε τελικά έτοιμοι να κυβερνήσετε? Θα απαντήσω όχι όπως τα μεγαλοστελέχη του δικοματισμού, που όταν λένε ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, εννοούν είμαστε έτοιμοι και ικανοί για όλα. Και επίσης εννοούν είμαστε έτοιμοι να συνθηκολογήσουμε, είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, να ξεπουλήσουμε, να προβούμε σε κάθε τύπου συμβιβασμό προκειμένου να μείνουμε ή να βρεθούμε στην εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο δεν είναι απλώς έτοιμος. Είναι καθημερινά εργαζόμενος για να αναλάβει αυτήν την πολύ μεγάλη ευθύνη. Είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε την ευθύνη και έχουμε το συναίσθημα και την συνέστηση της ευθύνης που μας αναλογεί, της ευθύνης την οποία μας υπαγορεύει η εμπιστοσύνη των πολιτών.
δεν παριστάνουμε τους πανέτοιμους. Δεν παριστάνουμε ότι έχουμε για όλα τις λύσεις, αλλά εκείνο για το οποίο είμαστε βέβαιοι και εκείνο για το οποίο διαβεβαιώνουμε, εκείνο το οποίο εγγυόμαστε, είναι ότι δεν θα είμαστε μία από τα ίδια, ότι δεν θα κάνουμε υποχωρήσεις σε εκείνα που είναι τα κεκτημένα δικαιώματα του λαού μας και της κοινωνίας μας, ότι δεν πρόκειται επουδενή να διαπραγματευτούμε τη ζωή, το μέλλον, την προοπτική του τόπου. Είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε την καταστροφή, είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε την ανατροπή, είμαστε έτοιμοι να χαράξουμε μια άλλη πορεία και να δώσουμε λύσεις στα αδιέξοδα που άλλοι δημιούργησαν, εμφανίζοντας ως μονόδρομο την δική τους διαπλεκόμενη, διεφθαρμένη πολιτική. Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη μας πέρα από εσείς. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το χρόνο και για την ιόβιο υπομονή εδώ στους διαδρόμους της Βουλής. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ.